Όταν, πάντως, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μετέφερε αιτήματα διεκδικήσεις των εργαζομένων, των ενέργων, όπως συγκεκριμένα των συνταξιούχων στη Βουλή με προτάσεις νόμου και τροπολογίες, και ένα, ανάμεσα στα οποία ήταν η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης ολόκληρης, και έτσι όπως πρέπει να είναι, από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία τα καταψηφίσανε αυτά. Γιατί θεωρούν ότι ο στενός κορσές των ματωμένων πλεονασμάτων είναι αυτό που πρέπει να καθορίζει βασικά τη ζωή μας, για να εξασφαλίζουν χρήμα, προνόμια, φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί την ίδια στιγμή που τα καταψηφίζαν αυτά, την ίδια στιγμή δίνανε δωράκια σε φαρμακοβιομήχανους, εφοπλιστές και μια σειρά άλλα τέτοια παράσιτα, τα οποία αρπάζουν τον πλούτο που παράγουμε στη χώρα μας. Χωρίς αυτούς τους αγώνες και χωρίς την παρέμβαση του ΚΚΕ, ούτε καν θα συζητούσαμε αυτή τη στιγμή για το ενδεχόμενο 13ης σύνταξης. Και γι' αυτό το λόγο στις 8 Ιούλη, επειδή θα έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που το δρόμο της τον άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη δεξιά πολιτική που εφάρμοσε όλα αυτά τα χρόνια, αν και με αριστερό μανδύα, γι' αυτό το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι πολύ δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να μπορέσει να υπερασπιστεί και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των απόμαχων της δουλειάς, με αποτελεσματικότητα τέτοια, που να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα δρόμο. Από αυτή τη σκοπιά έχει μια σημασία ένα θέμα. Κύριε Χιόνι, παρακαλώ, συντομεύστε, γιατί πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μπογδάνος, θέμα όμως, τον κύριο Κουκλή, ένα κρίσιμο θέμα, θέματα, γιατί, για ρεύματα, νερά κλπ. Ναι, ρεύματα, νερά κτλ. Όμως, στις 8 Ιούλη, έτσι, έχουμε Eurogroup με θέμα την Ελλάδα. Έτσι είναι. Έτσι. Πριν βγει η κυβέρνηση, πριν ορκιστεί ο Υπουργός Οικονομικών, είναι δεδομένη η αντιλαϊκή επίθεση. Κύριε με βάση αυτά που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ότι θα τα συνεχίσει. Εδώ για να του κόψουμε τον αέρα, για να του κόψουμε τη φόρα, όσοι και ιδιαίτερα όσοι δεν θέλουν να χαμογελάει ο Μητσοτάκης και ο Γεωργιάδης. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να γίνει με την Κουντουρά, τον Κουίφ και την Παπακώστα. Μπορεί να γίνει μόνο με ισχυρό κουκουέ.